Αφού λοιπόν είδαμε το στάδιο στατικής αποτίμησης μιας υφιστάμενης κατασκευής, έφτασε η στιγμή να βρούμε αριθμητικά τον αδύναμο κρίκο της, ώστε να προβούμε στη σωστή μέθοδο αντιμετώπισης του. Η βάση των ενισχύσεων και επεμβάσεων είναι τουλάχιστον για τις σεισμογενείς περιοχές το φάσμα σχεδιασμού, αλλά και τι ακριβώς αποτέλεσμα θέλουμε να πετύχουμε στην κατασκευή στην οποία επεμβαίνουμε. Επιγραμματικά, θέλουμε να επέμβουμε ιδανικά στοχευμένα σε στοιχεία, συνήθως υποστηλώματα και όχι τόσο σε ολοτοδόμημα, ώστε και να τα ενισχύσουμε αλλά και να βοηθήσουμε την κατασκευή να ανταποκριθεί στις επιταχύνσεις που ορίζουν οι σύγχρονες νομοθεσίες. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά πως μια κατασκευή 50 ετίας σχεδιάστηκε με σεισμικές επιταχύνσεις της τάξης των 0,04G, ενώ μια σύγχρονη κατασκευή πρέπει να προστατευτεί έναντι εξαπλάσιας επιτάχυνσης, δηλαδή 0,24G. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τα στοιχεία για αυτό το φάσμα επιταχύνσεων. Αποτίμηση της κατασκευής σημαίνει ουσιαστικά την έβρεση της ιδιοπεριόδου της ως έχει, καθώς και την αντοχή του κάθε μέλους της όπως τα υποστηλώματα ξεχωριστά. Αφού αποτιμήσουμε την κατασκευή, θα πρέπει να δούμε το σχήμα της ιδιομορφής της, δηλαδή τον τρόπο απόκρισης της κατασκευής σε δυναμικές φορτίσεις. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και ένα από αυτά είναι η επαναλαμβανόμενη μέθοδος Rally. Η μέθοδος αυτή ξεκινά με κάποιες λογικές τιμές που εισάγει ο χρήστης και σταματά μόλις οι τιμές συγκλίνουν ή δεν αλλάζουν από επανάληψη σε επανάληψη. Βέβαια, εκτός του λογισμικού του Excel, στο οποίο γίνονται όλοι αυτοί οι υπολογισμοί, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στατικά προγράμματα. Ο ανασχεδιασμός του φορέα ουσιαστικά βασίζεται στο σχήμα της ιδιομορφής που επιθυμούμε, δηλαδή τριγωνικό, καμπτικό κλπ. Και στην ιδιοπερίοδο που θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή, εμείς πλέον ως μηχανικοί ορίζουμε το πώς θα συμπεριφερθεί η κατασκευή. Ας γυρίσουμε όμως στην ιδιοπερίοδο. Η ιδιοπερίοδος στην οποία στοχεύουμε είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας ανασχεδιασμού. Γιατί, αν θυμάστε από τη φυσική, η ιδιοπερίοδος δίνεται από αυτό εδώ τον τύπο. Εξαιρετικός τύπος να το συμπαθάτε. Αυτό το κάπα στον παρονομαστή αντιπροσωπεύει την ολική δισκαμψία που πρέπει να έχει ο φορέας για να πετύχει την στοχευμένη ιδιοπερίοδο. Αυτή η δισκαμψία μπορεί να αφορά ένα μονόρροφο κτίριο ή ένα πολυόροφο το οποίο έχει εξειδανικευτεί με μαθηματικές διαδικασίες σε όρους μονόρροφου. Οπότε, εφόσον γνωρίζουμε τη μάζα και τη στοχευμένη ιδιοπερίοδο, μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση για το κάπα. Και αυτό το κάπα θα μας πει πόση δισκαμψία χρειάζεται να παρέχουμε επιπλέον στο κτίριο ώστε να πετύχουμε τον επιθυμητό ανασχεδιασμό. Φυσικά, για ένα μονόρροφο είναι απλά τα πράγματα. Σε ένα πολυόροφο σύστημα όμως, η δισκαμψία αυτή θα πρέπει να κατανεμηθεί στους ορόφους ποσοστιαία βάσει κάποιων συντελεστών βαρύτητας. Για λόγους κατανόησης, θέλω να υπενθυμίσω πως η δισκαμψία αυξάνεται συνήθως με τη μορφή πρόσθετου υλικού. Δηλαδή, ένα υποστήλωμα από διαστάσεις πλευρών 30 εκατοστά επί 30 εκατοστά ενδεχομένως να γίνει 40 επί 40 εκατοστά. Η οποιαδήποτε επέμβαση ή ενίσχυση σε δομικά μέλη δεν γίνεται με την λογική της ολικής ανακατασκευής. Δηλαδή, δεν κατεδαφίζουμε ένα παλιό υποστήλωμα και το κατασκευάζουμε από την αρχή, εκτός φυσικά και αν έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ελέγξουμε δύο πράγματα σε ένα μέλος. Το πρώτο είναι τα μηχανικά του χαρακτηριστικά. Αν και παλιό, ένα δομικό μέλος έχει ακόμα διαθέσιμη αντοχή έναντι των φορτίων, απλά όχι τόση ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Και το δεύτερο αφορά τους διάφορους ελέγχους στους οποίους το δομικό μέλος είναι πιο πιθανό να αστοχήσει. Ο τύπος αναβάθμισης βασίζεται στον επικρατέστερο τρόπο αστοχίας. Οι αστοχίες μπορεί να αφορούν διάδυση της πλάκας από ένα υποστήλωμα, την διατιμητική αστοχία του κορμού του υποστήλωματος, την δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα δοκάρια που καταλήγουν στο υποστήλωμα ή την αστοχία του οπλισμού και μερικές άλλες. Η επικρατέστερη μέθοδοι ενισχύσεων και επεμβάσεων είναι κατά κύριο λόγο δύο. Οι μανδύες οπλισμένου σκυλοδέματος και η χρήση FRP ή ενοπλισμένων πολυμερών. Οι μανδύες είναι αυτό ακριβώς που αναφέρει η λέξη. Είναι ένα στρώμα νέου οπλισμένου σκυλοδέματος το οποίο έχει ένα πάχος γύρω στα 10 εκατοστά ή ανάλογα με τη μελέτη, το οποίο σαν μανδύας αγκαλιάζει το παλιό μέλος.
Αν και το σκυλότομο θα τοποθετηθεί σχετικά εύκολα, ο οπλισμός θα πρέπει να αγκυρωθεί στα γειτονικά μέλη όπως πλάκες και δοκάρια, ενώ αν πρόκειται για υποστηλώματα του ισογείου ή υπογείου επίπεδου, θα πρέπει τα σίδερα αυτά να φτάσουν στη θεμελίωση, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα στοιχεία της θεμελίωσης. Τα FRP ή αλλιώς τα ενοπλισμένα πολυμερή είναι ένας τρόπος παροχής πλαστιμότητας στα μέλη στα οποία εφαρμόζονται. Μπορούν να τοποθετηθούν στα άκρα ενός μέλους ή ακόμα και σε όλο το μήκος ή ύψος του. Μπορούμε να φανταστούμε τα FRP σαν πλαστικά σεντόνια μήνες, τα οποία έχουν διάφορα πάχη και ανάλογα με τη μελέτη τοποθετείται και το ανάλογο πάχος σε ένα δομικό μέρος. Χρειάζεται όμως εξειδικευμένο προσωπικό για να τοποθετήσει. Πριν εφαρμοστούν αυτές οι επεμβάσεις, οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, ενώ ο οπλισμός θα χρειαστεί πλέον να καλυφθεί με υλικό για τη σούλια. Η ενισχύση και επεμβάσεις των κατασκευών είναι μια μεγάλη και ακριβή διαδικασία τόσο για τους μηχανικούς όσο και για τους ενίκους των δομημάτων. Όπως είδαμε, είναι ολόκληρη επιστήμη. Και θεωρώ πως σιγά σιγά ένας μεγάλος αριθμός κατασκευών θα αναγκαστούν να βελτιώσουν τα μηχανικά τους χαρακτηριστικά ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το στατικό τους ταξίδι στον χρόνο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το CV Lab.